Η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εργάζεται αυτό το διάστημα στο πρόγραμμα DELAER, σχεδιάζει το αερόχημα RX-3 σε επίπεδο αεροδυναμικού και δομικού σχεδιασμού. Το εν λόγω drone κατασκευάζεται από ανθρακονήματα από την εταιρεία CFT στο Κιλκής της Μακεδονίας. Εξοπλίζεται με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα τηλεπικοινωνιών και σταθμό εδάφους από την Intracom Defense. Υιοθετεί τη διαμόρφωση Blended Wing Body. Έχει άνοιγμα πτέρυγας 7 μέτρα, βάρος απογείωσης 260 κιλά. Η διαμόρφωση Blended Wing Body του επιτρέπει να φέρει μεγάλο ωφέλιμο φορτίο της τάξης των 50 κιλών με αυτονομία πτήσης 2 ωρών και όταν το ωφέλιμο φορτίο αντικατασταθεί από καύσιμο επιτυγχάνει αυτονομία πτήσης έως και 17 ώρες, λέει ο καθηγητής Ιάκυνθος, ο οποίος συνεχίζει. Με τον πρωτοπόρο σχεδιασμό του, το RX-3 ενσωματώνει όλη τη σχεδιαστική εμπειρία που αποκτήθηκε από την ομάδα κατά την ανάπτυξη του RX-1, ενώ είναι πολλά στάδια μπροστά, καθώς έχει πτυτικές επιδόσεις και επιχειρησιακές δυνατότητες απόλυτα συμβατές με τις ανάγκες της Ελλάδας. Αυτή την περίοδο το RX-3 δοκιμάζεται εντατικά επί του πεδίου. Οι δοκιμές θα δώσουν τις πληροφορίες που απαιτείται ώστε να καταστεί από πειραματικό πρωτότυπο το RX-3, προϊόν που θα αποφέρει έσοδα στις εταιρείες αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την αξιοποίηση φυσικά των πνευματικών δικαιωμάτων που έχει το Πανεπιστήμιο. Πέραν αυτών τρέχει με ταχύτητα, μπορώ να πω, το πρόγραμμα MPU, το RX-4. Το ίδιο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, πήρε το ρίσκο, έκανε άλλο ένα βήμα. Σε συνεργασία με το Βουθού Ρομποτική Όραση του Συστήματος, την MLS Σταθμός Εδάφους του Συστήματος, τη GeoSense, ηλεκτρονικά και ηλεκτροπτικά, ανέπτυξε μικρό ευέλικτο αερόχημα σταθερής πτέρυγας καθέτου απογειώσεως προσγειώσεως. Το RX-4 αποτελεί την πιο μεγάλη σχεδιαστική πρόκληση για την ομάδα, καθώς οι δυνατότητες κάθετης αποπροσγείωσης δεν βασίζονται στην τεχνολογία των τετρακόπτερων, αλλά στη χρήση ενός κεντρικού ανεμιστήρα και δύο μεταβλητής τοποθέτησης προπελών σε διαμόρφωση Blended Wing Body. Έχει άνοιγμα πτέρυγας 2 μέτρα, αυτονομία 1 ώρα, μπορεί να φέρει ωφέλιμο φορτίο 1 κιλού, είπε ο καθηγητής Ιάκυνθος. Πολύ σημαντικές πληροφορίες φυσικά. Προχωρεί η χώρα μας, κάποτε πρωτοπόρος στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τα Pegasus 1 και 2. Ακόμα επιχειρούν τα Pegasus 2 Block 1 με τις δυνάμεις μας. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα ξαναπαίρνει την πρωτοπορία όπως φαίνεται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που ήδη σύμφωνα με πληροφορίες ανησυχεί την Τουρκία. Σημαντικό το πρόγραμμα Lotus φυσικά, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε σειρά εκπομπών, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Άμυνας του έτερου ελληνικού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, συντονιστής η Intracom Defense, συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες καθώς και ευρωπαϊκές, ελλαδικές και κυπριακές εταιρείες από την πλευρά του ελληνισμού, ευρωπαϊκές εταιρείες. Η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Design Authority θα σχεδιάσει μη επανδρωμένο αερόχημα με χαρακτηριστικά χαμηλού ίχνους, ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και θορύβου. Μιλάμε δηλαδή για stealth χαρακτηριστικά, stealth drone. Θα εξοπλιστεί με ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα τηλεπικοινωνιών σταθμό εδάφους από την Intracom Defense. Η κατασκευή του εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα από την CFT στο Κιλκής της Μακεδονίας μας. Η αρχή έγινε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2012. Από τότε η ομάδα του Πανεπιστημίου στελεχώνεται συνεχώς με νέους μηχανικούς, αναπτύσσει δημιουργώντας νέα τεχνογνωσία στα μη επανδρωμένα αεροχήματα.
σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μοντέρνων γραφειακών χώρων στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας και ΔΕΚ, το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, σχεδιάζει και αναπτύσσει, κάνει δοκιμές σε νέα συστήματα drones με τα έσοδα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το ΚΕΔΕΚ, αλλά και με την επιμονή να παραμείνουν τα νέα λαμπρά μυαλά στην Ελλάδα και να υλοποιήσουν τα οράματά τους για την πατρίδα, λέει ο καθηγητής Ιάκυνθος. Μεγάλα τα ονόματα των καθηγητών και γενικότερα των συμμετεχόντων ειδικών στην ομάδα μη επανδρομένων αεροχημάτων. Θα τα αναφέρω σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα προς ένα, γιατί πραγματικά αξίζει να γίνονται γνωστοί τέτοιοι άνθρωποι που διαπρέπουν, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτά είναι τα πρότυπά μας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Καθηγητές λοιπόν Σαβαΐδης, Σεφερλής, Κριεζής, Γιούλτσης, Στυλιανίδης, διπλωματούχοι μηχανολόγοι, μηχανικοί και ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί καθώς και μηχανικοί υπολογιστών, Δόκτωρ Παναγιώτου, Καπαρός Τσάφος, Καψάλης, Μητρίδης, Δημόπουλος, Μαθιουδάκης, Δημητρίου, Παπαδόπουλος, Αλεξίου, Μπλιάμης, Γιαννάκης, Χατζηδημούλης, Ψαρός, Αντωνίου, Μερμιγκούδης, Πασιά, Βλάχος, Γερμακόπουλος, Τσάμης, Μανθάτης. Αυτά είναι τα ονόματα τα οποία δίνουν στη χώρα μας τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τομέα ιδιαίτερης σημασίας, βλέποντας ότι η αναθεωρητική δύναμη εξανατολών έχει ρίξει όλο το βάρος εκεί στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, όλες τις προσπάθειες τα έχει θεωρήσει πανάκια για τα πάντα, γεγονός που δεν συμβαίνει εδώ, στην ελληνική πλευρά. Εμείς αγοράζουμε και υπερσύγχρονα μαχητικά, Ραφάλ και Βάιπερ, υπερσύγχρονους πυράβλους από το Ισραήλ, που θα απαγορεύσουν κάθε σκέψη εναντίον του Αιγαίου και των ελληνικών νησιών, αλλά πέραν αυτού προχωρούμε και σε αυτά τα μέσα, τα φθηνότερα, τα σχεδόν υβριδικά θα έλεγα, των μη επανδρομένων αεροσκαφών, τόσο UAV, κατάλληλα για επιτήρηση και παρακολούθηση, drones που θα παρακολουθούν τα πάντα, σαν την σειρά RX και τα Lotus, θα δίνουν όλες τις πληροφορίες στις μονάδες επιφανείας μας και στις επάκτιες συστοιχίες, στις μονάδες του πυροβολικού μας, ούτως ώστε να πλήττονται οι στόχοι έτσι, και φυσικά UCAV, οπλισμένα drones με πυράβλους, ρουκέτες και άλλα οπλικά συστήματα, τα οποία θα μπορούν όχι μόνο να επιτηρούν και να παρακολουθούν, αλλά να πλήττουν και τα ίδια στόχους. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Καλή συνέχεια σε όλους σας.